Θα καλημερίσουμε την κυρία Βούλα Κεχαγιά, συνάδελφό μας η Βούλα Κεχαγιά, σιδεροκέφαλη, καλορίζικη, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Με την, με την κυρία Κεχαγιά, όπως επιτάσσουν οι κανόνες, τέλος πάντων. Να τα πω εγώ. Έχουμε κάνει πολλά χρόνια ρεπορτάζ. Πολλά χρόνια πεζοδρόμιο. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια ρεπορτάζ. Λοιπόν, τώρα πάμε όμως, σας έχουμε ως εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι θα είστε πολύ αυστηροί μαζί. Όχι καθόλου. Ωραία. Δεν είμαστε αυστηροί εμείς. Εμείς ρωτάμε και παίρνουμε απαντήσεις ή δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δεν είμαστε ιεροεξεταστήριον εδώ. Καλά, αυτό δεν ταιριάζει σε κανένα δημοσιογράφο. Κάποιοι το κάνουν. Οι ερωτήσεις. Καλά, λοιπόν, ξεκινήστε, παιδιά, γιατί θα να ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Κασελάκη. Μάλιστα. Και την παρέμβαση εισαγγελέα για την εταιρεία του κυρίου Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το θέμα, πώς απαντά ο πρόεδρος σε αυτό το θέμα και κυρίως αν όντως υπάρχει αυτή η εταιρεία και τι προτίθεται να κάνει ο ίδιος. Κοιτάξτε, Χρήστο και Γιάννη, την απάντηση την έδωσε και ο κύριος Κασελάκης χθες το βράδυ, βάζοντας διάφορα ερωτήματα. Δηλαδή, πώς γίνεται για διάφορες μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες υποθέσεις που ταλανίζουν τη χώρα μας, ταλανίζουν το έθνος. Είναι η υπόθεση το έγκλημα των Τεμπών, είναι η υπόθεση με τις υποκλοπές. Αναφέρω αυτές τις δύο ενδεικτικά. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Για το Πρέταντορ είχαμε απόφαση του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για οικονομικές κυρώσεις που απαγορεύει αυτά τα κακόβουλα λογισμικά να υπάρχουν και τις οποιασδήποτε συναλλαγές, έστω και ένα δολάριο των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από το Πρέταντορ που λειτουργούσε και είχε ως έδρα την Ελλάδα, αλλά εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει γίνει κάτι. Για την τραγωδία στα Τέμπη τα βλέπετε. Ακόμη και η δικογραφία που έφτασε με καθυστέρηση εφόσον έκλεισε τις εργασίες της η εξεταστική έχει λειψά στοιχεία, έχει λειψές μαρτυρίες και καταθέσεις. Πάντως πριν από λίγο στη θέση σας καθόταν ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος αναρωτήθηκε το εξής και είναι μια ερώτηση που σας υποβάλλουμε για να μας απαντήσετε. Λέει, υπάρχει νόμος? Υπάρχει. Τον παραβιάζει ο κύριος Κασελάκης τον νόμο? Θα μας απαντήσει σε αυτό? Άρα η ερώτηση είναι αυτή. Πάμε, παραβιάζει λοιπόν τον νόμο ο κύριος Κασελάκης? Πάμε λοιπόν. Ναι. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν θέτει το εύλογο ερώτημα, το οποίο το θέτω και εγώ και νομίζω το θέτουν και πολλοί τηλεθεατές μας. Πώς γίνεται η δικαιοσύνη να εμφανίζεται επισπεύδουσα στην υπόθεση αυτή, που θα μιλήσουμε για τον πυρήνα της, δεν θα το ξεφύγω αυτό το ζήτημα, αλλά για βασικά θέματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία και έχουν συγκεντρωθεί 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για τα Τέμπη, όλοι ποιούν την ίσα και ειδικά η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει με τον τρόπο του και ο κύριος Τσιόδρας που βάζει αυτά τα ερωτήματα. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Κασελάκης δεν έκρυψε ποτέ την επιχειρηματική του δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν ήρθε στην Ελλάδα το 2023 ήρθε ως απόδημος και μετήχε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ως απόδημος, διότι αυτό επέβαλε και ο νόμος, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η νομοθεσία που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Έχει πει στις 13 Δευτέρου, δηλαδή 13 Φεβρουαρίου, ότι εφόσον πράγματι και εξωκοινοβουλευτικοί πολιτικοί αρχηγοί εμπίπτουν στη διάταξη αυτή και υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο, οπωσδήποτε, εφόσον αυτό είναι βέβαιο και σίγουρο, την επόμενη μέρα θα γίνει μεταβίβαση των μετοχών του στην αλλοδαπή και όχι offshore. Το επισημαίνω αυτό, άλλοι έχουν offshore. Δεν είναι offshore εταιρεία. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχει offshore εταιρεία και ο Κασελάκης. Σε καμία περίπτωση. Αλλοδαπή εταιρεία που έχει στις ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτό είναι σαφές. Εδώ τώρα προκύπτουν, να το πάρουμε λίγο και αντίστροφα το θέμα. Γιατί η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι από το 2016, με νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνει, αυστηροποιεί το πλαίσιο και περιλαμβάνει και τις εταιρείες αλλοδαπής ως ασυμβίβαστο για πολιτικά πρόσωπα, πολιτικούς αρχηγούς. Να πάρουμε, και αυτό ισχύει ακριβώς όπως αναφέρεται. Γιατί το έκανε λοιπόν αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ? Το έκανε για να μην υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία κρύβονται πίσω από offshore ή εταιρείες αλλοδαπής να πλουτίζουν, να μην δηλώνουν τα χρήματά τους, να μην φορολογούνται και να κρύβονται πίσω από αυτές τις εταιρείες. Αυτό λοιπόν έπαψε να ισχύει. Τι έχουμε στην περίπτωση του κυρίου Κασελάκη? Έχουμε μια ακριβώς αντίστροφη διαδρομή. Ότι ο κύριος Κασελάκης ως επιχειρηματίας ομογενής
έβγαλε αρκετά χρήματα στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μέσω μιας εταιρείας αλλοδαπής, και τώρα που ήρθε στην Ελλάδα, λέει, εγώ θα κάνω μεταβίβαση των μετοχών εφόσον υπάρχει κόλλημα, έτσι, μάλιστα, και δεν θα έχω επιχειρηματικές. Άρα θα μεταβιβάσει τις μετοχές. Αυτό είναι σαφές. Πάντως, να πούμε κάτι, ότι εγώ δεν κακίζω τον κύριο Κασελάκη, γι' αυτό θα πρέπει κάποιος να τον έχει ενημερώσει, θεωρώ. Βέβαια, απ' την άλλη, αν πάω εγώ, κυρία Κεχαγιά, στο δικαστήριο, άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, θα πρέπει. Κοιτάξτε, αυτό η άγνοια νόμου το δεν καταλαβαίνω το κύριο. Στον πιο απλό πολίτη, σε το γνωρίζετε. Σε κανένα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πόσο μάλλον στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε όμως, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, κύριε Κούρα. Ελάτε για να πάμε και στα υπόλοιπα. Και κύριε Τζούνα, δεν θα πάμε στα υπόλοιπα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Όταν ο κύριος Κασελάκης κατέβηκε το Σεπτέμβριο στις εκλογές, ήταν λίγο περίεργα, ήταν λίγο διαφορετικά. Δεν κατέβηκε ως υποψήφιος βουλευτής. Κατέβηκε σε εσωκομματικές εκλογές. Ναι, απλώς αναφέρω την ιδιαιτερότητα για να πω ότι πράγματι υπάρχει μία αντίστροφη διαδρομή, την οποία όμως ο ίδιος διαβεβαιώνει θα ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει κανένα λόγο και κανένα συμφέρον. Λόγο να μην το κάνει, λέτε. Μάλιστα. Ακριβώς να προσκύνει. Και να ελεγχθεί το πόθεν έσχεσης, φαντάζομαι και όλα. Το πόθεν έσχεσης δεν μπορεί να ελεγχθεί, γιατί δεν υποχρεούται να κάνει πόθεν έσχεσης. Άρα δεν είναι δηλαδή ότι έκανε κάποιο πόθεν έσχεσης και παρέλειψε να βάλει το συγκεκριμένο. Θα γενικά πρέπει να κάνει διάφορα κενά παντού. Όχι, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν τώρα. Όχι για το πόθεν έσχεσης. Εγώ δεν ήξερα ότι ο κ. Κασελάκης δεν υποχρεούται να κάνει πόθεν. Ο κύριος Κασελάκης, όχι, υποχρεούται από εδώ και πέρα, από το 2023. Ακόμη δεν έχει κλείσει η πλατφόρμα του 2022. Αλήθεια είναι. Έχουμε παράταση. Ναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Άλλοι έκαναν πόθεν έσχες και δεν δήλωναν σπίτια στα Παρίσια, ιστορικά, Κιμήλια, Μνημεία, Βολτέρη κτλ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρία Κεχαγιά. Βάζετε θέμα με την ιστορία της κυρίας Σασημακοπούλου και των mails. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει θέμα επιστολικής ψήφου. Και πώς συνδέεται το ένα με το άλλο? Κοιτάξτε, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ θέμα επιστολικής ψήφου δεν βάζει. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα νομοθέτημα το οποίο ψηφίστηκε. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε στο τέλος και δεν υπερψήφισε, γιατί όλοι θυμάστε ότι η κυρία Κεραμέως πήγε να κάνει εκείνη την τρίπλα και εκείνον τον ελιγμό που έφερε με τροπολογία από το παράθυρο επιστολική ψήφο και για τις βουλευτικές εκλογές. Και βρέθηκε μόνη της η κυβέρνηση, μόνη της, να ψηφίζει το συγκεκριμένο νομοθέτημα, στο οποίο δεν είχε απέναντί της τα κόμματα όλα της αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι τι υπάρχει πίσω από αυτό. Είναι η κυρία Σημακοπούλου, η οποία είναι υπόλογη, έτσι, και εκτεθειμένη. Και εξ αυτού του λόγου και η εισαγγελία ερευνά και διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κυρία Σημακοπούλου. Είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο πρέπει να δώσει απαντήσεις, να μην πω τη λέξη απολογηθεί, για τη συγκεκριμένη διαρροή emails από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Εδώ γεννιούνται πολλά ερωτηματικά. Η κυρία Κεραμέως είναι η πολιτική προϊσταμένη του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν μπορεί να αποποιείται τις ευθύνες της και να λέει απλώς γίνεται ένας εσωτερικός έλεγχος. Καθήλυνα αρμόδια υπουργός. Θα πρέπει να δώσει πιο σαφείς απαντήσεις. Και αν δεν δοθούν απαντήσεις, πρώτον, η προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία. Δεύτερον, αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, όπως η δικαιοσύνη και η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν ξύπνησαν μόνες τους να πούνε κάτι. Άρα κάτι βλέπουν. Πριν από λίγο στη Βουλή, ο κ. Χαρίτσης ζήτησε σύμπλευση των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε ένα κοινό μέτωπο για να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Με αφορμή το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια. Τι θα απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας πω. Άλλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ακόμη και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να ενωθούν, η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Τρεις μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, θεωρείτε ότι για ένα τέτοιο μείζον ζήτημα θα κάναμε τη χάρη στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές, την οποία σχεδόν απόλυσε με την ψήφο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την ισότητα στο γάμο? Νομίζω ότι είναι καλές οι προτάσεις για πρόταση μορφής και δυσπιστίας, αλλά όταν γίνονται σε ένα ρεαλιστικό χρόνο και έχουν και ένα αποτέλεσμα. Κλείνοντας, κυρία Κεχαγιά, όμως θέλω να πω μισό λεπτό, ούτε 10 δευτερόλεπτα. Για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα αίτηση αντισυνταγματικότητας.
Διότι υπάρχει μια κατάφορη παραβίαση του άρθρου 16. Πέρα δηλαδή των ιδεολογικών, πολιτικών αποστάσεων και διαφορών που έχει η εξωματική αντιπολίτευση, θεωρεί ότι πρωτίστως παραβιάζεται το Σύνταγμα. Και εδώ πρέπει να δοθεί μια μεγάλη μάχη. Θα απαντήσει η Βουλή κλείνοντας. Τσίπρας, Κασελάκης είναι στο ίδιο μήκος κύματος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν τελειώσει οι αναταράξεις. Οι δυο τους δεν έχουν τελειώσει. Νομίζω ότι υπάρχει μέλλον σε αυτή την σχέση. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, κύριε Κούτρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κεχαγιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.